δικότητα μας φυσιολογία. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το ΣΟΕΓΑΣ για την τιμή που μου κάνει σήμερα. Κοντεύουν σχεδόν 20 χρόνια από την πρώτη φορά που μετά την προτροπή του προπονητή μου Βαγγέλη Βαγιανού συμμετείχα σε αυτή τη διαδρομή, την κλασική, ήταν η πρώτη μου γνωριμία. Τότε βέβαια δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ακολουθήσουν τόσοι πολλοί μαραθώνοι και ότι θα φτάσει η στιγμή που θα δω το δικό μας μαραθώνιο, το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας, να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Πριν από δύο εβδομάδες, μαζί με τον Πάτρικ Μακάου, τρέξαμε στη Φραγκφούρτη μαζί, εκείνος βέβαια κέρδισε, εγώ ήμουν πολύ πιο πίσω, έτρεξα σαν ερασιτέχνης, βιώνοντας την άλλη πλευρά του μαραθωνίου, αυτή που τρέχει ένας απλός άνθρωπος, χωρίς να έχει κάνει ιδιαίτερη προετοιμασία. Πιστέψτε μου ότι και οι δύο είναι συναρπαστικές. Ο πρωταθλητισμός χρειάζεται πολύ κόπο, καθημερινή προσπάθεια, όπως και αυτό που κάνουν εκατομμύρια αεροδρομοί σε όλο τον κόσμο, είναι εξίσου σημαντικό, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δουλειές τους, τις υποχρεώσεις τους. Παρ' όλα αυτά, εμπνευσμένοι από το πνεύμα του μαραθωνίου, στέκονται στη γραμμή της εγκίνησης και κάνουν το δικό τους άθλο, ξεπερνώντας τα δικά τους όρια και τερματίζοντας τα 42.195 μέτρα. Όσοι είμαστε εδώ μέσα, πιστεύω ότι πρεσβεύουμε τις αξίες και τα ιδανικά του μαραθώνιου, που κάθε άλλο παρά ποτέ είναι επίκαιρα σήμερα, και εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη και κουράγιο για το μέλλον, έτσι ώστε να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Σας ευχαριστώ πολύ.